Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα 10 Δεκεμβρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Την πεποίθηση της Κομισιόν ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω συμμετοχής από τους διεθνείς και τους εγχώριους επενδυτές στο πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικού χρέους εξέφρασε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Σάιμον Ο'Κόνορ, εκπρόσωπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ολιρέν. Να θυμίσουμε ότι η παράταση για 24 ώρες πήρε η διαδικασία της επαναγοράς ομολόγων με στόχο να συγκεντρωθεί το ποσό των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και να καλυφθούν οι προϋποθέσεις για την εκταμείευση της δόσης των 34,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του δανείου. Ο οίκο Standard & Poor's εκτιμά ότι υπάρχει μία στις τρεις πιθανότητες μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, όπως δήλωσε επικεφαλής κρατικών αξιολογήσεων του οίκου. Δεν θα υπάρξει διέξοδος αλλά μόνο διαιώνιση της αβεβαιότητας μετά την τελευταία συμφωνία για το ελληνικό χρέος, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει γίνει η πρώτη προκήρυξη για την κάλυψη 500 θέσεων διοικητικού προσωπικού σε νοσοκομεία, ταμεία και υπηρεσίες αιχμής για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά. Νομοθετική ρύθμιση στις αρχές του 2013 για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προωθούν σύμφωνα με πληροφορίες στα Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης. Την έντονη αντίδραση των αγροτών έχουν προκαλέσει προωθούμενες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Οι αγρότες προχώρησαν σήμερα σε προειδοποιητικές, όπως λένε, κινητοποιήσεις. Επιστολή με την οποία θα καλείται να μην εφαρμόσει την απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών για το λεγόμενο χαράτσι, αναμένει από το Υπουργείο Οικονομικών η ΔΕΗ. Σημειώνεται ταυτόχρονα ότι πρωτετραημέρου η ίδια η διοίκηση της ΔΕΗ είχε ενημερώσει τα κατά τόπους υποκαταστήματα ότι με βάση την απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών μπορούν να δέχονται την πληρωμή λογαριασμών χωρίς την επιβάρυνση από το τέλος ακινήτων για όσους καταναλωτές το επιθυμούν. Στις τοπικές ειδήσεις τώρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στο Δήμο Βόλου. Συγκέντρωση και ενημέρωση στο μεταξύ των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έγινε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, όπου εξελέγει τετραμελής επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το θέμα, ώστε οι εργαζόμενοι να κινηθούν νομικά. Όπως έγινε γνωστό, οι εργαζόμενοι έχουν και την στήριξη του Δημάρχου Πάνου Σκοτεινιώτη, που παραβρέθηκε στη συζήτηση. Το δρόμο της οργάνωσης παίρνουν οι εργαζόμενοι στα κοινοφελή προγράμματα στη Μαγνησία μετά την παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βόλου, που είναι τυπικός εργοδότης των προγραμμάτων. Ήδη έχουν εξαγγείλει γενική συνέλευση την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και οι φαρμακοποιοί της Μαγνησίας με την αναστολή της επιπιστώσης χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, όπως δήλωσε μιλώντας στο Ράδιο 1 ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Κώστας Ματσιόλης. Εμείς βέβαια σαν κλάδος αυτό που είπαμε όλοι ήταν ότι πλέον φτάνουμε σε σημείο να μην πιστεύουμε στα λόγια και μόνο στις πράξεις και εκ των πραγμάτων δεν πειθόμεθα για αυτά ακριβώς, πόσο μάλλον δε και σε μια περίοδο που τις τελευταίες ακριβώς ημέρες, όπως όλοι γνωρίζετε, εξαγγέλθηκε και από τη μεριά των διοικούντων του Υπουργείου Υγείας, των κυρίων Υπουργών, όξυνση περαιτέρω με απειλές για ατομικές συμβάσεις των φαρμακοποιών. Ναι, τα ακούσαμε. Δηλαδή θυμίζω ότι από πάντοτε το φαρμακευτικό επάγγελμα διέπεται κανόνων για να στηριχθεί και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια, δηλαδή συλλογικών συμβάσεων, διότι το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα αλλά είναι ένα κοινωνικό αγαθό και αν δεν διέπεται διατάξεων δεν μπορεί και να χορηγηθεί. Για πρώτη φορά και μονομερώς, ενώ λοιπόν δεν τηρεί η πολιτεία τις υποσχέσεις της τόσο για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων που ορίζουν ορισμένες απαιτήσεις από τη μεριά της, όσο δε και με το χρονοδιάγραμμα που μονομερώς έβαλε σε αντικατάσταση των συλλογικών συμβάσεων για να εξοφληθούμε και ούτε και αυτό το τηρεί. Μετά λοιπόν και ότι αυτά τα γεγονότα που πλέον ας πούμε δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να λύσει τα προβλήματά μας αλλά να τα διωγγώσει, απειλεί και με νέα μέτρα. Όπως είναι το rebate πριν από μια εβδομάδα, δηλαδή να επιστρέψουμε χρήματα σε αυτά τα οποία δεν έχουμε εισπράξει. Τώρα βάζει και ατομικές συμβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν οξύνουν τα γεγονότα και δείχνουν ότι η κυβέρνηση με ένα... Οι επόμενες μέρες μιλάνε για την Τετάρτη για μια νέο διοικητικό συμβούλιο, μήπως και έχουμε νεότερα και τα οποία πιθανόν να εξομαλύνουν την κατάσταση. Σε τοπικό επίπεδο είμαστε εμείς σε σταδιακή συζήτηση και αναημέρα περιμένουμε τις αποφάσεις. Δεν είμαστε ανάλγητοι, είμαστε κλάδος ο οποίος γνωρίζει αυτό που κάνει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Αλλά επειδή στις επόμενες ημέρες οι ακροατές σας που είναι ασφαλισμένοι κάποιων φαρμακείων του νομού μας
πιθανότατα και να μην τα βρουν εν λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να περισσώσουμε και να επιμηκύνουμε τον αργό θάνατό μας με αυτόν τον τρόπο της ανασχολής. Την εκ νέου αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου σε έκτακτη συνεδρίασή του. Η αποχή θα γίνει από την 3η 11 έως την 5η 13 Δεκεμβρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας μεταξύ άλλων για τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου. Μεγάλη είναι η φετινή παραγωγή ελιάς που έχει ως συνέπεια να υπάρχει και σημαντική αναμονή στα ελαιοτριβία της Μαγνησίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο 1 ο πρόεδρος της ΕΑΣ Πηλίου Βορείων Σπονάδων Δημήτρης Πανός, σημειώνοντας ότι η τιμή πώλησης από τον παραγωγό είναι στα 2 ευρώ το λίτρο. Έχουμε μεγάλη παραγωγή και τώρα ψιλοχαμός και στα ελαιοτριβία και παντού. Είναι η χρονιά του λαδιού δηλαδή φέτος, θα έχουμε πολύ πράγμα, πολύ παραγωγή. Ναι, ναι, θα έχει πολλή παραγωγή και μοιραία θα πάει όλο σε λάδι γιατί είναι μεγάλη παραγωγή και δυστυχώς δεν θα μαζευτεί η βρόσιμη ελιά σε μαύρο. Μάλιστα. Αυτό τώρα σημαίνει κατ' επέκταση κάτι και για την τιμή που θα πωληθεί το λάδι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η τιμή του λαδιού είναι γύρω στα 2 ευρώ. Δηλαδή όσο πάει και πέφτει. Ναι. Αυτό λέτε και τώρα. Έτσι με την ευκαιρία που μου δίνετε θα έλεγα τους παραγωγούς και τα μέλη μας της Ένωσης ΕΓΗ να κρατήσουν το λάδι το οποίο υπολογίζουν και το άλλο καλό είναι να το αποθεματοποιήσουν, δηλαδή να το φέρουν στην Ένωση με καθάριση για να πετύχουμε μια καλύτερη τιμή, διότι αν συγκεντρωθεί κάποια ποσότητα σίγουρα θα πετύχουν και μια καλύτερη τιμή για τον παραγωγό. Στην πρόθεση του ελληνικού πρωινού στα ξενοδοχεία και της Μαγνησίας προσανατολίζονται οι ξενοδόχοι του νομού, όπως επισημάνθηκε σε χθεσινή εκδήλωση. Σχεδόν ολοσχερός καταστράφηκε ένα διαμέρισμα από πυρκαγιά που ξέσπασε από το Τζάκι χθες αξιμερώματα στο κέντρο του Βόλου. Στην πόλη μας θα βρεθούν την Τετάρτη οι γιατροί του κόσμου προκειμένου να εμβολιάσουν παιδιά ανασφάλιστων των οικογενειών είτε οικογενειών που δεν έχουν ενημερωθεί σωστά. Στις τοπικές αθλητικές ειδήσεις, πλώρη για την κορυφή της Football League έβαλε η νίκη Βόλου, η οποία κέρδισε 1-0 τα Γιάννητσα στο Πανθεσσαλικό. Ισόπαλος 1-1 με το Θρασίβουλο ήρθε ο Ολυμπιακός Βόλου. Ουδής με έχει πλησιάσει για να εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά της ΠΑΕ, ήταν το σχόλιο του Παναγιώτη Μποτσιβάλη, του μεγαλοπαράγοντα του Ολυμπιακού Βόλου, στο Ράδιο 1 που μίλησε σήμερα, ενώ την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, γίνονταν αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης, ώστε οι βολιώτικες ΠΑΕ να μην κληθούν να πληρώσουν το υπέρογκο ποσό που ζητάει η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Σας έχουν ζητήσει την ΠΑΕ. Μάλιστα, βγήκε χθες και μια δικηγόρος, η κυρία Κασιανή Μιχοπούλου, στο TRT και είπε ότι ήρθε κάποιος άνθρωπος, είναι μεγάλος και δυνατός, οικονομικά εννοεί, άνθρωπος που έχει. Είναι. Ρούχα, τι έχει. Ρούχα, ένδυση. Και σας ζήτησε την ομάδα. Εσένα δεν ήρθε κανένας βίο, ούτε με ένδυση, ούτε με υπόδειξη. Η κυρία Κασιανή τη γνώρισε όταν εκπροσωπούσε, ήταν δικηγόρος του πρίγκιπα για τον Παναθηναϊκό. Ναι, θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση εγώ. Αν υπάρχει όμως ο πλούσιος, όπως λένε και ο δυνατός, εγώ για το καλό της πόλης και δεν θα συζητούσα μαζί του. Άλλωστε, όπως ξέρετε και μαζί σας συζητώ, παρόλο ότι κατηγορούμε γιατί μιλάω στο σταθμό σας. Δεν έχει σημασία. Ναι. Όλος ο Βόλος εγώ θεωρεί ότι είμαστε ένα, ενωμένοι. Η θέση του Ολυμπιακού Βόλου είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να δώσει πάνω από 30.000 ευρώ το χρόνο σαν ελάχιστη καταβολή. Αν βέβαια τα εστία υπερβούν θα είναι παραπάνω. Αν το 10% είναι 35.000 θα δώσουμε 35. Και έχουμε την καθαριότητα υπόψη με εμείς, τα πετρέλα εμείς, όλα εμείς. Και συμφώνησε και από την πλευρά του ο κύριος Πάτσης μαζί μου σε αυτό το πράγμα. Γιατί μιλούσαν για 15.000 ενώ εγώ είχα μιλήσει για 30.000 από την προηγούμενη φορά που έκανα με την προσφορά. Επειδή αυτό χρονοτριβεί από το φθινόπωρο και καταλήξαμε να μας στέλνουν μετά, υπογράφεται σήμερα αυτό το χαρτοποιείο, αδυνατή να πληρώσει οποιαδήποτε ΠΑΕ, να έχετε υπόψη σας, 250.000 είναι όλα η επιχορηγία του ΟΠΑΠ και τη φανέλα και τα πάντα όλα, 250.000 κάθε ομάδα. Αν λοιπόν δώσει 100.000 για το στάδιο, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μιλάμε για τίποτα. Και μέσω της κρίσης που υπάρχει, τα εισιτήρια είναι πιο φθηνά, τα πάντα όλα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, από εκεί πέρα θα ψάξουμε για άλλη λύση. Υπάρχει όμως, πρόεδρε, άλλη λύση. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή η άλλη λύση είναι το ΕΑΚ, ας πούμε.
Στο ΕΑΚ δεν γίνονται αγώνες τώρα, διότι οι κερκίδες είναι έτοιμες να πέσουν οι περισσότεροι. Μία κερκίδα. Θα παίξουμε στην αρχή χωρίς την ανάγκη, τι να κάνουμε, πάμε και εκτός Μαγνησίας. Όχι βέβαια. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αν πάει να μηδενιστούμε. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω λίγο το εξής. Εγώ μέχρι το μεσημέρι σήμερα πρέπει να δηλώσω έδρα. Ακριβώς. Για τον Ατρόμητο. Για ποιο λόγο υπήρξε και από εσάς και από την Παενίκη ωστόσο συμφωνία? Γιατί το εξώδικο αυτό λέει ότι είχατε συμφωνήσει. Στις 75.000. Δεν είχαμε συμφωνήσει. Είχαμε κάνει μία συζήτηση και εμείς προτείναμε τα δικά μας και αυτοί τα δικά τους. Συμφωνία είναι όταν συμφωνούμε στα ποσά, συμφωνούμε σε όλα. Ούτε για το χιλικείο είχαμε συμφωνήσει, ούτε για τίποτα. Αχα. Άρα, δηλαδή, άρα κακώς μιλάει για συμφωνία δηλαδή η εταιρεία, αυτό λέτε. Συμφωνία δεν είναι η πρόταση. Εσείς αν μου κάνετε μια πρόταση αυτή τη στιγμή, μάλιστα, δεν σημαίνει ότι τι να αποδέχεστε. Συμφωνία μπορεί να μην την αποδέχω. Θα σας ακούσω ευγενικά και μπορεί να μην κάνω τίποτα, να μην σας απαντήσω. Μάλιστα. Ή να σας πω όχι. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.